Y acrecía decir de tanto te toparon. Que se explica pro prima ta pro patos, que por nada me oli y finalmente si quismas, o si oso que no hace listo, y más que ponía hasta ahí en víctimas. Όπως τονίστηκε, είχαμε την ατυχία, την θλιβερά ατυχία να υπογραφεί αυτό το κατάπτυστο, η κατάπτυστος αυτή απόφασης ότι δόθηκε στους Σλάβους, δόθηκε το όνομα Μακεδονία. Λυπούμεθα πολύ και κλαίουμε και τρινούμε, διότι υπεγράφει εδώ, αλλά εδώ δίνεται το παρόν όλοι σας, που ήσατε πολλά τα μέρη παρόν στις σχολείες, τις οποίες συναντήσατε και συναντήσαμε τον Αρχούμε. Εδώ στις πρέσπες. Εμαρτυρώσατε, ευλογήστε τον αγώνα, σήμερα όλο, όλο, τότε. Εδώ στις πρέσπες, που είναι ένας ιστορικός τόπος, όπως τονίστηκε από τον προλαλήσαντα, εδώ ετάφτη η κεφαλή του εθνομάρτυρος Παύλου Μελά, ο οποίος κατά τον μεταγωνικό αγώνα εφωνεύτηκε υπερασπίζοντας τη Μακεδονία σε ένα χωριό πιο κάτω εδώ που πήρε το όνομα Μελάς. Και τότε ο αείγνητος ιερέας του Χριστοδωρίου, που είναι εδώ κοντά εδώ δίπλα μας, Σταύρος Τσάμις, πήρε το κεφάλι του για να μην πάρος οι εχθροί και του μετέφερε εδώ στον ναό του Πεντεσορίου της Αγίας Παρασκευής δίπλα σε ένα παρακλήσι και το έθαψε, το οποίο φιλοξενήθηκε εκεί πάρα πολύ χρόνο έως ότου ήρθαν και το πήραν τη δική του. Εδώ ο Μακεδονομάχος είναι ο Παύλος Μελάς. Μακεδονομάχος είναι ο Σταύρος Τσάλος. Μακεδονομάχοι είναι πάρα πολλοί. Τα βουνά αυτά τα οποία βλέπετε και αντικρίζετε είναι ποτισμένα με αίματα ηρώων, μακεδόν και ηρώων Ελλήνων. Αλλά δυστυχώς δεν μας υπολογίζουν. Δεν φαίνεται. Επόμεθα και φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, διότι και εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε ελληνική τυπότητα και περισσότερο εξωγών είναι και Μακεδόνες επίσκοποι και ήρθοι. Και αν περνιλούσαμε εμείς, θα ξεστηνόταν αυτός ο Στάθος ο Παύλος Μελάς και ο Σταύρος Τσάμις και όλοι οι άλλοι Μακεδονομάχοι
να μας ραπίσουν, διότι δεν τους υποστηρίξαμε αυτοί που δώσαν το αίμα για τη Μακεδονία μας. Για να μην σας κουράζω, είναι ότι δίπλα είναι οι εξουσίες. Εδώ είναι ο λαός. Δίπλα οι εξουσίες υπογράφουν μία προδοσία και εδώ ο λαός διαμαρτύρεται για αυτήν. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω το μήνυμα των 5 Μητροπολιτών της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη αυτής της σύναξης και του συγκαλυτηρίου. Από τη μία πλευρά και ο θυμός από την άλλη είναι τα συναισθήματα του λαού μας γενικότερα και του λαού της Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα για την επέστη με τι θα γίνει αύριο. Η απόφαση να υπογραφεί η επέστηνη συμφωνία στην Ιερά Γη των Πρεσπών συνιστά με δήλωση χώρων ιερών, ποτισμένων από αίμα και γονομάκων και βιασμό της συνειδήσεως των κατοίκων της περιοχής. Οι ψυχές του Παύλου Μελά, του Γερμανού Καλαβαγγέλη και όλων των άλλων Μακεδονομάκων δεν μας επιτρέπουν να σιωπήσουμε και μας καλούν να ευρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Ως κειμένες των Ιερών Μητροπόλεων της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αντιδρά για την ιστορία της είναι ζωντανή, διαμαρτυρόμαστε έντονα και για τη συμφωνία τη ιδιωτική για την πατρίδα μας και για την επιλογή των Πρεσπών ως τόπο υπογραφής μια τέτοια συμφωνία και συνταυτιζόμαστε απόλυτα με την αγωνία και τις ανησυχίες του λαού μας, με την αγωνία τη δική σας. Ο Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητος, υπεύθυνος και έξαρχος άλλων Μακεδονίων. Ο Καστορίας Σεραφείμ, υπεύθυνος και έξαρχος άλλων Μακεδονίων. Ο Σερβίας και Κοντράνος Πάβλος, υπεύθυνος και έξαρχος Δυτικής Μακεδονίας. Ο Σισανίου και Σιακής της Πάβλος, υπεύθυνος και έξαρχος Μακεδονίας. Ο Βρεβενών Δαβίδ, υπεύθυνος και έξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. Ναι, ο αγώνας τώρα αρχίζει. Την κόρη
Επίτροπο Εορδέας, τον κύριο Αυγουστίνο, και ήρθε η ώρα να δώσουμε σε ένα γνήσιο απόγονο του Γερμανού Καραγαγιάννη. Αυτή την αποφράτα ημέρα της πατρίδος μας, αυτού η χάρη του Θεού σε μαθριώτα τη Άγγλια Γυριανή, μέσα σε διάμοχο αυτή της μεγάλης φωτής του Γερμανού του Καραμαγγέλη. Και της πόλεως και της επαρχίας αυτής που πρωτοστάτησε στους αγώνες για την Ελλάδα, εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες. Είναι λοιπόν η πικρία μας. Τελειώνω. Να σας πω κάτι που τον διάβασα εχθές. Λοιπόν, τελειώνω. Από σήμερα έχουν αρχίσει οι Άγιοι της Μακεδονίας. Ο Άγιος Δημήτριος. Όλη η πορεία των Αγίων έχουν αρχίσει αυτόν τον αγώνα της προσευχής. Εμείς χρειάζεται τις ώρες αυτές, τις ώρες, τις δύσκολες, να έχουμε ενότητα, να έχουμε ψυχραιμία μεταξύ μας. Ενότητα και ψυχραιμία, γιατί προσπαθούν να μας διασπάσουν. Μόνο με την ενότητα και μόνο με την ψυχραιμία θα νικήσουμε. Και η νίκη θα είναι με την πατρίδα μας. Όλοι ενωμένοι, ένα ισχυρό μήνυμα στους πολιτικούς μας, στις πρέσπες. Δεν έχουν εξουσιοδότηση να διαπραγματεύονται το όνομα της Μακεδονίας και των Μακεδόνων. Οτιδήποτε υπογραφή δεν έχει καμία αξία εάν δεν έχει εγκριθεί με δημοψήφισμα από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Δεν είναι αποδεκτές πρακτικές ολοκληρωτικών καθεστώτων που εγκαθιδρύθηκαν στην Ελλάδα. Φοβούνται να προσθέσουν σε δημοψήφισμα. Ξέρουν ότι η Μακεδονία είναι η Ελλάδα. Ξέρουν ότι εδώ η γη μας είναι οι πατριώτες. Ξέρουν ότι εκεί οι πατριώτες είναι οι προγόντες. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ επίγον. Εξόντες. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί στην ιστορία ως ημέρα προδοσίας της πατρίδας μας και της ιστορίας μας από τη σημερινή κυβέρνηση. Η σημερινή γυναίκα και του κόσμου που βρίσκεται εδώ Thank you.
να δηλώσετε την δική μας δική μακότητα. Γιατί σε κίνησε να σπεταρίζετε και να δικαιοποιείτε την ιστορία και το καλό όνομα της Μακεδονίας μας. Γιατί την κίνηση ψηφίζουν να εφαρμόσουν χρόνια τώρα. Οι πιέσεις που μεγάλες στις εξωτερικές δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια για την ονομασία ήταν μεγάλες και συνεχίζουν ακόμα μεγαλύτερες. Την πατρίδα μας όμως κυβέρνησαν πραγματικοί ηγέτες που δεν υπέξαν πιέσεις αυτές. Ο Λεκτάρης Καθανίκης Αεμβολής με τα χέρια μας και είπε να καταλάβουμε τι θέλουν ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδονία. Η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική. Η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και όλες οι τοπικές κοινωνίες
θα οργανώσουμε όλοι μαζί την αντίσταση, τη Μακεδονία, την ελληνική. Που πραγματικά αναδεικνύεται μαζί σας όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο.
Είμαι περήφανο γι' αυτό. Είμαι περήφανο επίση για το γεγονό ότι σήμερα έχουμε μια τέτοια ελληνική παρουσία σε αυτόν εδώ τον χώρο. Χωρί να καίμε ούτε την Αθήνα ούτε την Θεσσαλονίκη όπω γινόταν παλαιότερα. Αλλά πείτε μου, σα παρακαλώ, πόσο περήφανο μπορεί να είμαι όταν είμαι ο δήμαρχο του Παγαίου που συνδυάζεται άρρηκτα με την ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου που έρχεται ο πρωθυπουργός. Αυτός που η μητέρα του γεννήθηκε να καταγράφει και τα δημοσιολόγια του Δήμου μου, πόσο περίπτωνο θα καθηγεί μου πίσω Μακεδόνε μπορεί να είμαστε γι' αυτό. Ο αγώνας τότε δικαιώνεται γιατί πραγματικά η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική. Έχουμε δίπλα μας Μακεδονία, είστε ελληνική. Έχουμε δίπλα μας Μακεδονία, η Μακεδονία, είστε ελληνική. Αδέρφια, ακούστε, πέρασε τα πρώτα. Ήρθε από τους Αγίους Θαλάσσας. Ahem.